coach, οι προπονητές όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο φυσικά και έχουν στόχο τη νίκη. Όταν βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει, πώς μπορείς να γυρίσεις το τσιπάκι και να πεις τώρα δεν θέλω να χάσω μόνο. Εντάξει, σίγουρα... Γιατί κάτι τέτοιο είδαμε σήμερα στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα βγαίνουν τα πλάνα σου μέσα σε όλη τη βδομάδα, το τι έχεις, το τι έχει ο αντίπαλος, ανάλυση. Τώρα το ποδόσφαιρο πήγε χρόνια μπροστά, δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Φυσιολογικά είναι, αν μια ομάδα θέλει περισσότερο τους βαθμούς και κάποια ή άλλη ομάδα ίσως να τη βολεύει ένα αποτέλεσμα ισόπαλο, που στην ουσία δεν θα δεις ομάδα που να πεις ναι, με βολεύει το ισόπαλο, αλλά δεν θα επιτεθώ. Ναι. Απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης στην αρχή, όμως εκεί που ίσως πιέσεις, ίσως χάσεις ευκαιρίες, με την πάροδο του χρόνου το παιχνίδι σου δείχνει το τι θα ακολουθήσεις. Αν το παιχνίδι σου δείχνει ότι ο αντίπαλος είναι πολύ σωστά στην αμυντική του λειτουργία, δεν βρίσκεις εύκολα ευκαιρία ή θα πω το χάνω ευκαιρίες και δεν παίρνει γκολ για διαφόρους λόγους, είτε η ατυχία, είτε δεν ήταν σε μέρα κάποια παιδιά τα οποία μπορούσαν να βρουν τις ευκαιρίες, τότε σίγουρα εκείνο που σε ενδιαφέρει με την πάροδο του χρόνου και θα έλεγα τα τελευταία 10 λεπτά, εκεί πλέον βάζεις το μυαλό σου να μην χάσεις και τον νέο βαθμό. Να μην χάσεις. Ναι. Και από εκεί πέρα, αλλά αυτό το δείχνει το παιχνίδι με την εξέλιξη. Άρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα πάρεις την απόφαση. Θέλουμε το σχόλιο σας από Ελ Άρης. Καταρχήν, ένα σχόλιο για το παιχνίδι και μετά θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Εντάξει, νομίζω ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο στην αρχή ήταν το ΑΠΟΕΛ πιο κοντά στο να σκοράρει. Στη συνέχεια ο Άρης ισοζύγησε το παιχνίδι και βρήκε την ευκαιρία και κατάφερε και προηγήθηκε στο σκορ. Και νομίζω ότι εκεί που στο τέλος χάθηκε οι τρεις βαθμοί, θεωρώ ότι τα τελευταία 15 με 20 λεπτά έπρεπε να κρατήσει περισσότερη μπάλα ο Άρης. Γιατί αν δείτε, έδιωχνα συνεχώς την μπάλα, αν έδινα την ευκαιρία σε μια ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ και ειδικά στην έδρα της, με εμπειρία, με τον κόσμο και έβρισκε τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούσε να προηγηθεί και πιο, να ισοφαρίσει και πιο γρήγορα. Και οι ευκαιρίες γινόντουσαν από διοξήματα που δεν κρατούσε μπάλα ο Άρης σε αρκετά διαστήματα στα τελευταία 15 με 20 λεπτά και έβγαιναν αρκετά cross, το οποίο το ΑΠΟΕΛ είχε γεμίσει την περιοχή με δύο επιθετικούς, γιατί το γύρισε 4-4-2 στο τέλος. Και είτε αυτό ήταν από φάουλ, είτε από cross, και εκεί έβρισκε τις ευκαιρίες. Εντάξει, τον goal ίσως εκεί που ο Άρης πίστεψε περισσότερο ότι θα έπαιρνε τους τρεις βαθμούς, ήρθε στο τέλος. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι για μένα ο Άρης είναι εκεί που δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, γιατί αν κρατούσε περισσότερο την μπάλα για να κέρδιζε χρόνο στο παιχνίδι, ίσως να έπαιρνε τους τρεις βαθμούς σήμερα. Θες κάτι να ρωτήσεις εσύ? Τώρα έχει μιλήσει ο coach, εγώ τι παραπάνω να πω. Εγώ αυτό που μπορώ να πω για το παιχνίδι γενικώς, καταλαβαίνω ότι ο ΑΠΟΕΛ σήμερα ήθελε την νίκη. Εγώ ως εικόνα έχω να πω ότι καμιά φορά, επειδή εξαρτώνται πολλά πράγματα από το αποτέλεσμα, το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν κακό. Συνεχίζει να είναι καλό εδώ και περίπου δύο μήνες. Ακόμη και σε προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν κακό, όπως με την ΠΑΦ, όπως με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν κακό. Ενώ για παιχνίδια που δεν κέρδισε. Που δεν κέρδισε, ναι. Ακριβώς. Και το σημερινό ως εικόνα δεν ήταν κακό. Αν θέλεις, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, με την έννοια ότι ο Άρης το κρατάει το μάζ μέχρι τον 94ο λεπτό στο 1-0 υπέρ του και σοφαρίζει εκεί. Απονέμεται τέλος πάντων δικαιοσύνη. Ως εικόνα είναι καλή. Αναφέρομαι στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, για τον Άρη δεν χρειάζονται περισσότερη κουβέντα να κάνουμε αν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα, αν μπορεί να βγει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το έχει αποδείξει. Ναι. Πλέον δηλαδή το δείγμα είναι τόσο καλό. Και έχει τόσο παίξει, μεγάλο. Βασικά. Ναι, και τόσο μεγάλο. Παίξε με τον Απόλλωνα, παίξε με την Ανόρθωση, παίξε με την ΑΕΛ, παίξε με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν χρειάζεται να δεις κάτι παραπάνω. Και ίσως αν συνέβαινε αυτό που είπε ο coach, ότι αν μπορούσε να κρατήσει και λίγο την παραπάνω. Πιο εύκολα τα πράγματα. Όχι να κερδίσει μόνο χρόνο, να κερδίσει και αυτοπεποίθηση. Διότι δεν υπήρχε αυτοπεποίθηση. Δεν μπορεί κάθε 40 δευτερόλεπτα ο άλλος να σου γεμίζει την περιοχή. Ναι. Μια στραβή θα γίνει.
Coach, αυτό το αποτέλεσμα για τον Άρη γεμίζει αυτοπεποίθηση την ομάδα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ενώ το ΑΠΟΕΛ ανεβαίνει και βαθμολογικά και αγωνιστικά, να παίρνεις και την ισοπαλία από το Πασιμπή. Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, ο Άρης σήμερα αγωνίστηκε σε μια καυτή έδρα και σιγά σιγά είναι μια έδρα η οποία άρχισε και ο κόσμος να έρχεται πίσω. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα ή στις αρχές ή τα περσινά, τα οποία σε ένα άδειο γήπεδο ήταν πολύ πιο εύκολα για μια ομάδα στα εκτός έδρας να πάρεις κάτι καλό από αυτού του βεληνικούς ομάδες με αρκετόν κόσμο. Και θεωρώ ότι ο Άρης, αυτό που έχετε πει και συμφωνώ απόλυτα, ότι έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι πατά καλά στα πόδια του και με τις μεγάλες ομάδες, γιατί έχουν έρθει στον Άρη ποιοτικοί παίχτες, παίχτες με εμπειρία, παίχτες που δεν φοβούνται τον οποιοδήποτε αντίπαλο και φαίνεται ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από όλο το staff, από όλα τα παιδιά εκεί και έχει δείξει ότι θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Τώρα, από εκεί πέρα που θα καταλήξει το τι θα τερματίσει, νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Άρη με την πορεία που κάνει η ομάδα είναι πολύ ευχαριστημένοι και θα είναι ευχαριστημένοι, εντάξει, όλοι θέλουν να κερδίσουν ένα τρόπαιο, όλοι, αλλά θα είναι και ευχαριστημένοι αν η ομάδα τερματίσει σε μια από τις θέσεις της Ευρώπης. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Άρη. Ξέρεις, πέραν από τον βαθμό, εγώ νομίζω μεγαλύτερο κέρδος για τον Άρη είναι ότι φεύγει από το ΓΑΣΥΠΗ λέγοντας ότι νιώθοντας απογοητευμένος ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει. Δεν το λες εύκολα να φεύγεις απογοητευμένος γιατί δεν κέρδισε το σημερινό παιχνίδι. Ίσως να είναι κάτι παραπάνω από τον ένα βαθμό που έχει πάρει σήμερα. Και ένα κέρδος το οποίο ξεχάσαμε, ένα κέρδος για τον Άρη και για τον κάθε Άρη, είναι ότι δεν πήρε τρεις βαθμούς το ΑΠΟΕΛ σήμερα. Ναι, κράτησε την απόσταση. Γιατί εάν το ΑΠΟΕΛ έπαιρνε τρεις βαθμούς, μετά ξέρουν ποιο είναι το ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει τις εμπειρίες, έχει τη δυναμική και αν έπαιρνε τους τρεις βαθμούς σήμερα θα ήταν ακόμα πιο κοντά στο να υπάρχει αυτός ο φόβος, θα έλεγα, σε εισαγωγικά από τις πίεσεις από τις άλλες ομάδες, ότι το ΑΠΟΕΛ είναι εκεί και είναι πιο κοντά. Αυτό είναι ακόμα ένα συν για την ομάδα του Άρη. Αυτή η ισοπαλία με αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, θα λέγατε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να μπει εξάδα, μπορεί να διεκδικήσει τίτλο, μπορεί να διεκδικήσει τις θέσεις της Ευρώπης? Για τον Άρη τα είπαμε, ότι για μένα, το ότι μπορεί. Για μένα, με αυτό που βλέπω φέτος στο φετινό πρωτάθλημα, ναι μεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αρκετές ομάδες εκεί που διεκδικούν είτε Ευρώπη είτε πρωτάθλημα, αλλά για μένα με αυτά που βλέπω δεν είδα κάποια ομάδα από τις μεγάλες που να είναι η μεγάλη διαφορά στο ποδόσφαιρο που παίζει και να πω ότι αυτή η ομάδα είμαι σίγουρος ότι είναι η ομάδα με τις πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το πρωτάθλημα. Για μένα σίγουρα το ΑΠΟΕΛ μπορεί να κάνει έχει παιχνίδια και στα αν τερματίσει την πρώτη εξάδα που θεωρώ με αυτό που βλέπω το τελευταίο μήνα ότι το ΑΠΟΕΛ θα είναι εκεί. Και υπάρχουν και τα παιχνίδια τα οποία είναι στα γκρουπ μετά που θα χωριστούν οι ομάδες σε δύο εξάδες. Βέβαια, για μένα όλα είναι πιθανά. Για μένα είναι όλα πιθανά. Μάλιστα. Ωραία. Θέλεις κάτι άλλο να πούμε για το ΑΠΟΕΛ? Απλώς θα συμφωνήσω με τον coach στο εξής. Περίμενε ένα λεπτό να συμφωνήσεις με τον coach, γιατί στην αρχή είναι στήριξες σε. Όχι, για να διαφοροποιήσω κάπου αλλού την άποψή μου. Συμφωνώ ότι καμιά ομάδα δεν έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ, αλλά εγώ κρατάω. Από τη στιγμή που είναι περίπου ισορροπημένες, δηλαδή οι πρώτες 6-7 ομάδες είναι ισορροπημένες, θα δώσω τον πρώτο λόγο σε εκείνες που προηγούνται. Λογικό. Διότι όταν είσαι στα 100 μέτρα με τον ίδιο χρόνο και ξεκινάς εσύ 20 μέτρα πιο μπροστά μου, δεν είναι εύκολο να το καλύψω. Άρα εγώ θα δώσω τον πρώτο λόγο στις ομάδες που ήδη έχουν πάρει την απόσταση και γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι ο Άρης διατήρησε την απόσταση διαφοράς που έχει με τον ΑΠΟΕΛ. Θα συμφωνήσω μαζί σου, απλά η ερώτηση του Πανίκου ήταν εάν το ΑΠΟΕΛ μπορεί να είναι εκεί. Αυτό που είπες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ομάδες οι οποίες έχουν τη διαφορά. Μπορεί να έχει αλλά το ΑΠΟΕΛ υπάρχει προοπτική να είναι αυτό εκεί. Και σήμερα ένα άλλο στοιχείο, και αυτό είναι μια τελευταία ερώτηση για να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είδαμε δύο Κύπριους προπονητές, ο Λιάσος στον Άρη, ο Σοφρόνης στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, να μονομαχούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να παρουσιάζουν καλό θέαμα οι δύο ομάδες τους. Αυτό πόσες φορές να το πούμε και πόσες φορές να το πείτε κι εσείς σαν δημοσιογράφοι. Για μένα, και το είπα αρκετές φορές,
Δεν με απασχολεί αν είναι Κύπριος ή αν είναι ξένος. Για μένα μετράει πάντα η αξία. Και δουλειά. Σε ό,τι κάνεις. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε προπονητής, είτε ποδοσφαιριστής. Ποτέ μου δεν θα μ' ακούσεις να πω ότι αυτός ο παίχτης είναι Κύπριος και αδικείται. Αν είναι καλός και είναι και ένας καλός ξένος, σίγουρα θα προτιμηθεί ο Κύπριος. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αν είναι ένας μέτριος Κύπριος και ένας καλός ξένος, ένας προπονητής δεν μπορεί να χάνει γιατί πρέπει να παίζει ο Κύπριος. Αυτό για μένα και είναι προς τιμή του ποδοσφαίρου μας που δύο παιδιά Κύπροι είναι εκεί και είναι στα ψηλά και παλεύουν είτε για Ευρώπη είτε για πρωτάθλημα. Είναι θέμα η ΑΕΛ, έτσι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αυτό που ξεκινήσαμε και είπαμε ότι πραγματικά χωρίς τον κόσμο της ΙΑΕΛ ούτε και εμείς το 11-12 δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί δεν ξέρω, έχω δουλέψει και σε άλλες μεγάλες ομάδες. Εκεί ήταν η δίψα των τόσων πολλών χρόνων. Είναι το πάθος αυτών των παιδιών που πρώτα βλέπουν την ομάδα και μετά την οικογένεια. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν φανταστικό και τώρα βλέπεις, πράγματι, αν ο κόσμος επιστρέψει πίσω της ΑΕΛ, έστω και στα κάτω της, θα σπρώξει την ομάδα, θα δεις μια άλλη ομάδα, γιατί εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά η ΑΕΛ θα βρει τα πατήματα και τα πόδια της, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει μπει στην ομάδα αυτό το άγχος, η πίεση του ότι είμαστε στα κάτω. Αυτό το παιχνίδι με την Άχνα ήταν ένα κομβικό παιχνίδι, το οποίο αν δεν κατάφερε να κερδίσει, σίγουρα θα ήταν δύσκολη και δυσχερή η θέση της. Και τώρα είναι σε μια θέση την οποία επιβάλλεται τα επόμενα παιχνίδια να φέρει καλά αποτελέσματα, γιατί η ΑΕΛ δεν είναι για αυτές τις θέσεις. Ναι, έτσι είναι. Το Λέοντα έχει κάποια ιστορία που έγινε. Ναι, ο Λέοντας, το έχω πει και το έχω πει τώρα τι μου θυμίζεις και τώρα. Ναι, το έχω πει και πριν αρκετά χρόνια ότι... Μιλάμε για το τατουάζ, απλά για να βάλουμε και τον κόσμο στην κουβέντα. Εντάξει, μας. Το έχω πει και πριν χρόνια ότι μέσω κάποιου φίλου ένας αελίστας δούλευε, έκανε τατού το παιδί και του υποσχέθηκα ότι αν η ομάδα πάρει το πρωτάθλημα ότι θα κάνω ένα τατού το οποίο θα τον βοηθήσω γιατί είχε ένα παιδάκι άρρωστο και είπα ότι θα τον βοηθήσω για να μπορέσουν να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι οπαδοί για να κάνουν είτε το ίδιο είτε κάτι άλλο γιατί ήθελε κάποια λεφτά για να πάει να γιατρέψει το παιδάκι. Και ήταν ένας από τους μεγάλους λόγους που το έκανα και είπα μετά στη συνέχεια ναι, και με όποια και άλλη ομάδα αν κέρδιζα το πρωτάθλημα ίσως να σκεφτόμουν να κάνω και της άλλης ομάδας το τατού γιατί έτσι το ένιωθα και... Θα κάνεις συλλογή δηλαδή. Μακάρι να παίρνω αρκετά προαθλήματα και ας κάνω συλλογή. Θέλω να ρωτήσω κάτι εντελώς διαφορετικό όμως. Ποδοσφαιρικό. Ναι, ποδοσφαιρικό. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τότε που ήσουν στην Εθνική Κύπρου. Γιατί δεν ανανέωσες? Μπορείς να μας φωτίσεις λίγο εκείνη την περίοδο με τον Μακαρίτη, τον Κωστάκη, τον Κουτσοκουμνή? Ζήτησες περισσότερα λεφτά τότε? Γιατί δεν συνέχισε ο Πάμπος στην Εθνική Κύπρου? Και να πούμε ότι τότε η Εθνική έπαιζε. Ήταν και προσπαθούσε, καλή, ο κόσμος ήταν... την αγαπούσε, ακριβώς, έφερνε αποτελέσματα ακριβώς. Και λυπήθηκε πάρα πολύ που δεν συνέχισε. Σωστά. Ο Πάμπος. Και βγήκε προς τα έξω ότι δεν σου έδωσε η Ομοσπονδία τότε το ψηλό συμβόλαιο ή περισσότερα χρήματα. Καταρχήν για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί τώρα είναι χρόνια πίσω, εγώ στην Εθνική είχα το πιο χαμηλό συμβόλαιο το οποίο είχα στην προπονητική μου καριέρα. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, γιατί θεώρησα ότι για μένα, όπως σας είχα πει προηγουμένως, ότι θα πάω κάπου, για μένα δεν παίζουν ρόλο το συμβόλαιο ή τα λεφτά μόνο, απλά για μένα παίζει ρόλο και τις φιλοδοξίες που έχει είτε λέγεται Εθνική είτε λέγεται Σωματείο. Η Εθνική Κύπρου πάντα ήθελε να πετύχει κάτι. Εκείνο το διάστημα
και με τον αείμνηστο τον κύριο Κωστάκη Κουτσογκούμνη και με τον μάνατζερ μου τότε. Συμφωνήσαμε και έκλεισα συμβόλαιο. Πήγα, κάναμε δύο φανταστικά χρόνια, μια πορεία σε ένα όμιλο τον οποίο η πρώτη μου δήλωση, θυμάμαι, την έκανα στο Γάσιπι πριν σε ένα φιλικό παιχνίδι, ότι σε αυτόν τον όμιλο που κανένας δεν το πίστευε, γιατί αν θυμάστε καλά ήταν Βοσνία, Βέλγιο, Ουαλία, Ισραήλ, Ανδώρα και εμείς. Και είπα ότι θα παιχτεί στο τελευταία ένα-δύο παιχνίδια οι προκρίσεις και των δύο και τη τρίτη θέση που πήγαινε στα μπαρά. Και αυτό και έγινε. Γιατί χάσαμε από το Βέλγιο 1-0 στο Γάσιπι μέσα σε αυτό το απίστευτο παιχνίδι και με την. Και με στο την, τέλος, με έναν κόστο. Ναι, με έναν τόστο 85, θυμάμαι καλά. Μετά, όταν ήταν όλα πολύ κοντά να γίνει η ανανέωση, ήρθε ένα δημοσίευμα από Ελλάδα ότι ήμουν φαβορή για να κλείσω στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και αυτό το πράγμα. Το πραγματικά με πήρε το βράδυ ο μάνατζερ μου και μου είπε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το πράγμα, εγώ του είπα ότι για μένα προτεραιότητά μου ήταν η Εθνική Κύπρου, γιατί ήδη έχω ξεκινήσει κάτι το οποίο ήθελα να το τελειώσω. Είτε μπορεί να τέλειωνε με επιτυχία, μπορεί να μην τέλειωνε με επιτυχία. Σωστά. Αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένας. Και από εκείνη τη μέρα κάπου τα πράγματα χάλασαν, γιατί θεώρησαν ότι ήταν κάτι το οποίο μπήκε πίεση ή κάτι το οποίο. Ότι έγινε ηθελημένα δηλαδή. Απλά στη συνέχεια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, έστω και αν δεν έγινε το deal ξανά, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, μετά που είδα ότι χάλασε για αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, δεν υπήρχαν και οι καλύτερες σχέσεις του τότε μάνατζερ μου μαζί με την Ομοσπονδία για διαφόρους λόγους. Μετά επανήρθε πάλι η Ομοσπονδία και προς τιμήν τους ξανάφεραν στο φως της το να ξαναεπανέρθουμε ξανά. Αλλά μετά που είδα ότι κάπου εκεί χάλασε, θεώρησα εγώ ότι κάπου δεν θα ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα όπως ήταν τα πρώτα δύο χρόνια. Ράγισε το γυαλί. Γιατί για μένα αν ήταν άλλο στη θέση μου, θα μπορούσε να πει ότι πήγαινε εκεί 2-4 χρόνια, γιατί οι άνθρωποι μου πρόσφεραν και 4 χρόνια και να εξασφαλιστείς εκεί. Και εγώ θεώρησα ότι τη δεδομένη στιγμή κάτι που πήγαινε, δεν πήγαινε για μένα προς το καλό ή ράγισε όπως το έχεις πει, θεώρησα ότι δεν θα ήταν όπως έπρεπε για να πετύχω αυτήν την πρόκριση που ήθελα εγώ ίδιος να πετύχω. Coach, έκανες το ταξίδι στην Αρμενία. Ήταν εύκολο να πάρεις την απόφαση να πας στην Αρμενία για να προπονήσεις ομάδα σε μια χώρα την οποία οι πιο πολλοί προφανώς και δεν ξέρουν το πρωτάθλημά τους. Εντάξει, εύκολο δεν είναι και αποδείχτηκε ότι δεν είναι εύκολο. Είναι για μένα όμως από τη στιγμή που θέλεις να δουλέψεις και ξέρεις καλά η δουλειά σου, δεν με φόβιζε το ότι θα ήμουν στην Αρμενία. Οι άνθρωποι με ήθελαν πάρα πολύ, γιατί είχα κάνει ένα ταξίδι 4-5 μήνες προηγουμένως και γνώρισα τον πρόεδρο, την ομάδα που βρισκόταν στη Β' Εθνική τότε. Και μετά όταν ανέβηκε η ομάδα και έφτασε, γιατί μετά με ξαναπήρε για να αναλάβω την ομάδα από την αρχή και αρνήθηκα. Μετά όμως είχε ένα-δυο άσχημα αποτελέσματα και εκείνη τη δεδομένη στιγμή ήμουνα και εγώ χωρίς ομάδα και αποφάσισα να πάω. Εντάξει, για μένα ήταν μια μεγάλη εμπειρία, τρομερή εμπειρία σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και θεωρώ ότι καλά έκανα, γιατί αλήθεια είναι, έχεις βάλει το όνομα σου, είτε λέγεται Κύπρος είτε λέγεται Πάμπος, έχεις βάλει το όνομα σου στο εξωτερικό σαν Κύπριος προπονητής και ίσως εκτός από μένα, ίσως βοηθηθούν και άλλα παιδιά στη συνέχεια. Θα ξαναπήγαινες Αρμενία αν σου ζητούσανε? Θα πήγαινα κάπου που θα θεωρώ, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, ότι για μένα είναι καλά. Ναι. Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφίας με τον πρόεδρο, το τι ζητά, αν είναι ομάδα η οποία θα θέλει να είναι στα ψηλά, να διεκδικά πρωτάθλημα ή Ευρώπη. Αυτό για μένα με γεμίζει, είτε λέγεται Αρμενία είτε λέγεται οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το επίπεδο τους, coach, το επίπεδο τους είναι, σε σχέση με το δικό μας, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Το επίπεδο τους είναι πολύ δυνατό, είναι ένα πολύ καλό επίπεδο, είναι κοντά στο δικό μας. Όπως έχετε δει, η Αραράτ Αρμένια έχει παίξει με την Ομόνια και βγήκε στην παράταση, αν θυμάμαι καλά. Εκείνο που διαφέρει είναι εκεί δίνουν μεγαλύτερη βάση στην εθνική ομάδα παρά στις ομάδες. Εκεί βλέπεις
Στις ομάδες τις κρατάνε ανθρώποι Ρώσοι είτε Αρμενόρωσοι, πλούσιοι ανθρώποι, οι οποίοι τα έξοδα της ομάδας είναι όλα δικά τους, ούτε τηλεοπτικά, τα γήπεδα είναι όλα free, μπαίνεις μέσα χωρίς εισιτήριο και δεν υπάρχει ο κόσμος, ο φανατισμένος, ο κόσμος για να βλέπει για να δει ένα πρωτάθλημα όπως είναι εδώ στις δικές μας, στη χώρα μας. Αλλά όταν παίζει η εθνική ομάδα, εκεί κλείνει, η προηγούμενη μέρα κλείνουν όλα. Και θα δεις γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες κόσμο να μην βρίσκεις ούτε θέση να μπεις μέσα, γιατί για την εθνική τους ομάδα έχουν μεγάλη τρέλα. Έχω μία τελευταία ερώτηση, δύο μάλλον τελευταίες ερωτήσεις. Η μία θα είναι μονολεκτική. Λοιπόν, η εθνική ομάδα θα σας ενδιέφερε, Κύπρου, Αρμενίας, Ελλάδας, οπουδήποτε. Θα σας ενδιέφερε να δουλέψετε σε εθνικό επίπεδο. Ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Μετά από την εμπειρία που είχα, γιατί στην αρχή ήταν δύσκολο να πάω την πρώτη φορά. Ναι. Γιατί εκεί έλεγα να δουλεύω τώρα πιο λίγο, να μην είμαι σωστά σε πάγκο. Αλλά μετά όταν μπεις μέσα και καταλάβεις πόση δουλειά υπάρχει στην εθνική ομάδα, μπορεί να μην είσαι καθημερινά στον πάγκο, αλλά το να παρακολουθάς παιχνίδια, το να παρακολουθάς παίχτες. Εγώ εκείνο το διάστημα πήγα στο Λονδίνο και έκανα ένα μήνα εκεί με την Ομοσπονδία πάνω, γιατί εκεί υπάρχει Ομοσπονδία στο Λονδίνο, Κυπριακή Ομοσπονδία. Ναι, ναι, ναι. Να κάνεις διαβατήρια, να φέρεις τους παίχτες εδώ, να εμπλουτίσεις την εθνική. Υπάρχουν τόσες πολλές δουλειές που μόλις πήγα ξαφνιάστηκα και είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Και σας έχω πει προηγουμένως, όταν είναι κάτι σωστά φιλόδοξο και να πετύχεις κάτι, για μένα με ενδιαφέρει. Και μία τελευταία ερώτηση που έρχεται από έναν φίλο. Δόξα, Ολυμπιακό ή ΑΕΛ θα ξαναπηγαίνατε? Είναι κοινός μας φίλος και των τριών. Θα ξαναπήγαινα και στις τρεις ομάδες από τη στιγμή που με γεμίζει το όλο project. Mm-hmm. Για μένα και οι τρεις είναι αγαπητές ομάδες. Έχω περάσει απίστευτες στιγμές στις δύο πρώτες και ποδοσφαιρικά και προπονητικά. Στην ΑΕΛ έχω περάσει την καλύτερη χρονιά στην καριέρα μου προπονητικά. Σίγουρα θα πήγαινα, γιατί θα πήγαινα αν κάτι με γεμίζει και αν είναι κάτι οι γραμμές οι δικές μου μαζί με τη φιλοσοφία της ομάδας είναι στον ίδιο παρονομαστή, βεβαίως και θα πήγαινα. Coach, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία μας, για την παρουσία σας εδώ μαζί μας. Πανίκο, μου σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που με καλέσατε.